Σας και μέρα σας και συλληπιτήρια στην Εκκλησία και στην χώρα. Να πούμε, θεφιλέστατε, ότι για όσους δεν σας γνωρίσουν, είσαστε 12 χρόνια στην Κύπρο ως Αρχιεπίσκοπος των Μαρονιτών. Γνωρίζετε πολύ καλά, γνωρίζατε τον προκαθήμενο. Είχατε βεβαίως σχέση μαζί του και αντιλαμβανόμαστε ότι θα είστε κι εσείς στην κηδεία. Πρώτα-πρώτα, είναι, θέλω να σας πω ότι πριν μερικές μέρες, όταν άκουσα η κατάσταση του Αρχιεπισκόπου, ήρθα στην Κύπρο για 3-4 ώρες μόνο για να τον χαιρετήσω, για να κάνω μαζί του προσευχές, και εκείνος απάντησε με τα μάτια, γιατί δεν μπόρεσε να μιλήσει. Και αυτό που ένιωθα έδειξε αυτή την φιλία που υπήρχε μεταξύ μας από την αρχή, από 2008, όταν ήρθα στην Κύπρο για την αποστολή μου μέσα στην μαλλοντική εκκλησία και μέσα στην χώρα γενικά. Και είπε από την αρχή, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Και είδα όχι μόνο η πόρτα, αλλά η καρδιά αυτή την θέση ήταν πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ ηλική. Γιατί πραγματικά ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο δεύτερος ήταν ένας πατέρας της Εκκλησίας. Εκκλησίας σημαίνει όλες τις εκκλησίες που υπάρχουν και όλες τις κοινότητες του νησιού μας. Θα χάσουμε ένα πρόσωπο πολύ, πολύ αγαπημένος, ένας άνθρωπος με προσωπικότητα, πνευματική προσωπικότητα και εθνική προσωπικότητα πολύ, πολύ, πολύ βαθιά. Μάλιστα. Τι κρατάτε εσείς, θεοφιλέστατε, από την σχέση σας τόσα χρόνια όσο ήσασταν και στην Κύπρο και για τις σχέσεις με τους Μαρονίτες? Πάντα ο Αρχιεπίσκοπος είχε αυτή την προσοχή και φροντίδα για την κοινότητα, και όχι μόνο με τα λόγια, με την προσευχή μάλιστα που είναι κάτι σημαντικό, αλλά είναι με τάξη. Πούμε, και εδώ δεν μπορώ να μην όταν θέλαμε να νεώσουμε την αρχή. Ο Αρχιεπίσκοπος μου και πρόσφερε αυτό το κέντρο, το πίσω κέντρο, και όχι μόνο. Και μάλιστα και την ιδέα, την εκκλησία, ότι όλοι είμαστε αδέλφια εν Χριστώ. Και όχι μόνο μεταξύ της εκκλησίας και με την το συνέστημα αδελφοτήμη προς όλους, και μάλιστα το πλαίσιο της συνάντησης που κάναμε τακτικά. Και έτσι έδειξε αυτή την πατριότητα και αυτή την φιλία και αυτή την ειλικρινή. Να είστε. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.